Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Διάσκεψης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στην Κύπρο φιλοξενείται πάρα πολλούς εκπροσώπους από 27 ευρωπαϊκές χώρες. Ένα σημαντικό συνέδριο που φιλοξενεί σήμερα η Λευκωσία, κύριε Υπουργέ. Είναι γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 170 αντιπροσώπους από 27 χώρες. Είναι ένα συνέδριο το οποίο ουσιαστικά είναι με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και σκοπό στην ουσία έχει την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα ανανεώσιμων πηγών. Κάλλιστα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί στον τομέα της άμυνας. Η απάντηση είναι απλή, πιστεύω, γιατί ένας ανατρέξει στο κόστος για την διαχείριση των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά υποδομές που έχουν σχέση μαζί με το ζήτημα της άμυνας, τότε αυτό ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Και σίγουρα είναι και τα ενεργειακά ζητήματα που έχει άμεση σχέση το Υπουργείο της Άμυνας και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί. Χρειάζεται διαχείριση, χρειάζεται απόδοση. Η άμυνα και η ασφάλεια προέχουν, έτσι. Είναι γεγονός ότι προσπαθείτε να και πολύ εύστοχα να το συνδέσετε και με άλλα ζητήματα. Αλλά να πω, θα σας ρωτήσω ευθέως. Ναι. αν το περιορίσουμε για το σκοπό του συνεδρίου. Όντως υπάρχουν πολλές δράσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν στα πλαίσια των υποδομών. Όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και στην Κύπρο, το Υπουργείο Άμυνας στην ουσία και η Εθνική Φρουρά διαχειρίζονται ένα τεράστιο προσωπικό αλλά και πολλά υποστατικά. Το κόστος είναι μεγάλο. Στόχος είναι με τη μείωση του κόστους, λαμβάνοντας μέτρα σε αυτές τις δράσεις, να αναβαθμίσουμε και την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ταυτόχρονα και να διασφαλίσουμε μια πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος. Με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς να είναι σε εγρήγορση, αισθανόμαστε έτσι θωρακισμένοι για τις προκλήσεις που έρχονται. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο σίγουρα αισθανόμαστε θωρακισμένοι με τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε συνεχώς μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό το συνέδριο συμπίπτει και με την πλήρη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Γίνεται πολύ θόρυβος για την άσκηση η γαλάζια πατρίδα, η οποία μάλιστα, κύριε Υπουργέ, χαρακτηρίζεται ως πρόβα πολέμου. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να δοθεί από δική μας πλευρά περισσότερη έμφαση από ό,τι πρέπει σε αυτή την άσκηση. Είναι γεγονός ότι όλες οι χώρες έχουν ως πρακτική στα πλαίσια του προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων να προβαίνουν σε ασκήσεις. Εμάς, η άποψή μου είναι να περιοριστούμε στο μέρος όπου αφορά στα πλαίσια της διεξαγωγής της άσκησης, αν υπάρχει παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή αν υπάρχει πρόκληση σε βαθμό που όντως επηρεάζει αμεσά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Προς το παρόν υπάρχει προφορική πρόκληση. Ακούτε. Η άποψη είναι ότι δεν πρέπει να δίδεται τέτοια δημοσιότητα η οποία το επιδιώκει η Τουρκία. Είναι ένα από τα μέτρα τα οποία βλέπουμε ότι συχνά επιδιώκει η Τουρκία μέσω ουσιαστικά ενός νέας μορφής πολέμου, του υβριδικού πολέμου. Και κάλλιστα επιδιώκει αυτό η Τουρκία για να επιδείξει τη δύναμη της και για τόνωση του εσωτερικού του μετώπου. Δεν μπορούμε εμείς με τη σειρά μας να επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο με το να δημιουργούμε πανικό ή να παρουσιάζεται αυτή η δυναμική των τουρκικών όπλων δυνάμεων εις βάρος της δικής μας κοινωνίας με ένα αίσθημα τρομοκρατίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τις προφορικές προκλήσεις όταν οι Τούρκοι υπουργοί λένε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και του δικαίου της Τουρκίας στην 462.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων γαλάζια πατρίδα τους, και αυτά τα 462.000 χιλιόμετρα περιλαμβάνουν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Και σίγουρα δεν εξαιρείται η Κυπριακή ΑΟΣ. Ωραία, ουέ και αλίμονο να τα παραγνωρίζουμε. Ναι. Εγώ άλλο λέω, επειδή εμείς έχουμε καθήκον, υποχρέωση και αυτό πράττουμε σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες αρχές της δημοκρατίας, αλλά και με άλλες φίλες χώρες,
να μελετούμε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις και τις ενέργειες. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις, αλλά είναι και ενέργειες. Αυτό που έχω θέσει εγώ ως προβληματισμό είναι η έμφαση και η δυναμική που δίνουμε. Όχι, δεν είναι φαινόμενο που συμβαίνει στην Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί διάφορα κέντρα, αυτό το ζήτημα του υβριδικού πολέμου. Ναι. Η έμφαση που δίνουμε σε κάτι το οποίο ουσιαστικά για το εσωτερικό δεν απασχολεί. Απασχολεί και πρέπει να απασχολεί σε άλλο επίπεδο τις αρχές, αλλά όχι στην καθημερινότητα της ζωής των πολιτών μας. Ουσιαστικά λέτε ότι είμαστε σε εγρήγορση, ωστόσο δεν δίνουμε υπερβολική σημασία. Όχι, δίνουμε υπερβολικότατη σημασία εμείς. Να μην λαμβάνει τόσες διαστάσεις κατά τρόπο που να προκαλεί πανικό. Γιατί ακριβώς γίνονται δηλώσεις που έτσι... Είναι καθημερινά αυτές, ναι, οι δηλώσεις. Αν ανατρέξουμε, η εμπειρία μου εδώ και ένα χρόνο είναι ότι είναι οι ίδιες όπου βρεθούν οι πολιτικοί παράγοντες στην Τουρκία, κάνουν ταυτόσιμες δηλώσεις, τις οποίες αμέσως τις αναπαράγουμε. Την ίδια στιγμή, εμείς οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουμε, τις γνωρίζουμε, τις μελετούμε, τις αξιοποιούμε, εκμεταλλευόμαστε για την επιχειρηματολογία μας, αλλά το να δίδεται καθημερινά αυτή η εικόνα προς την κοινωνία, η άποψη μου είναι ότι χρειάζεται κάποια προσοχή. Θα αλλάξω θέμα, κύριε Υπουργέ. Κατανοητό αυτό που λέτε. Σίγουρα γίνονται και διακριτικοί χειρισμοί οι οποίοι δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Μάλιστα. Θα ρωτήσω για την μεγάλη απόφαση της Χάγης. Χαρακτηρίζεται σταθμός, σημαντικό όπλο για την Κύπρο, και το πρωί στην εκπομπή του Active ο Γενικός Αγγελέας είπε μεταξύ άλλων ότι χρειάζεται πολιτική βούληση για το θέμα των Βρετανικών βάσεων. Εσείς βλέπετε να αλλάζει κάτι? Να σας πω κάτι. Πολύ ορθά... Είστε και νομικός. Να σας πω. Πολύ ορθά πρέπει αυτή η απόφαση, αυτή η γνωμοδότηση στην ουσία για την νομιμότητα των Βρετανικών βάσεων στο Μαυρίκιο να μελετηθεί, να αξιολογηθεί από τους αρμόδιους που δεν είναι άλλους από την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Η άποψη μου μετά είναι ότι θα πρέπει να τεθεί αυτή η γνωμοδότηση που θα κάνει η νομική υπηρεσία μετά την αξιολόγηση προς την κυβέρνηση. Χωρίς όμως, όπως πολύ ορθά είπε και ο Γενικός Αγγελέας, σε αυτήν την γνωμοδότηση να υπάρχουν κατευθυντήρια γραμμές που να αφορούν καθαρά πολιτική υφής απόφαση. Άρα, η τοποθέτηση από πλευράς κυβέρνησης θα πρέπει να γίνει μετά που θα λάβει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, η οποία θα μελετήσει εις βάθος αυτήν την απόφαση. Μας επιτρέπει αυτή η απόφαση να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να φύγουν οι Βρετανικές βάσεις από την Κύπρο, και αν κάτι τέτοιο γίνει σίγουρα δεν θα είναι στο άμεσο μέλλον? Λοιπόν, με έχετε προλάβει να πω το ακόλουθο. Θα ήταν καλό σε αυτό το στάδιο, πιστεύω, να αποτραπεί το πιθανό σενάριο να τύχει εκμετάλλευση αυτή η γνωμοδότηση από όλους μας. Όχι μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, αλλά από όλους μας την πολιτική ζωή του τόπου μας, για να ξεκινήσουν οι διάφορες επιχειρηματολογίες για τις επόμενες ενέργειες μας. Μας έχουν προλάβει μάλλον οι επιχειρηματολογίες. Εντάξει. Αν με ακούσουν και μπορώ να πείσω, πιστεύω ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να αναμένουμε όλοι τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, και πλέον είναι θέμα όντως πολιτικής απόφασης για τα περαιτέρω βήματα, αλλά όχι να πανηγυρίζουμε, είτε να υπάρχουν δηλώσεις για παράδειγμα ότι μα τι κάνετε πλέον, πρέπει προχωράτε αμέσως, είστε η σειρά μας κτλ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν οι Βρετανικές βάσεις από την Κύπρο, και χθες το Foreign Office χαρακτήρισε τη γνωμοδότηση συμβουλευτικού χαρακτήρα και χωρίς δεσμευτική ισχύ. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση που αφορούσε τον... Για το Μαυρίκιο, ναι, για το αρχιπέλαγος Τσάγκος. Ακριβώς. Άρα να μην το ταυτίζουμε, λέτε, με τα κυπριακά δεδομένα. Είναι σημαντικό όπλο για την Κύπρο, αλλά δεν μπορούμε να... Καθαρά νομικά. Ναι. Εφόσον μου έχετε τοποθετήσει και αυτήν την ταπέλα. Την έχετε.
Εντάξει. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι σε αυτό το στάδιο σίγουρα δεν είναι ζήτημα να μπορεί να υιοθετηθεί οι αρχές αυτής της γνωμότησης στα δικά μας δεδομένα. Επειδή και το δικαστήριο που αποφάσιζε δεν είχε ενώπιον του δεδομένα, τα οποία όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, την νομική αρχή είναι ότι η κάθε υπόθεση αποφασίζεται στα δικά της ξεχωριστά γεγονότα. Μάλιστα. Πώς αρχεί αυτό. Ναι. Αλλά από την άλλη, τα πλαίσια αυτής της μελέτης που μπορεί να γίνει από την νομική υπηρεσία μπορεί όντως να υπάρχουν θετικά στοιχεία τα οποία, αν και εφόσον είναι τέτοιας φύσεως που η κυβέρνηση θα μπορεί να τα αξιοποιήσει για οτιδήποτε μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο, ναι, για μελλοντική αξιοποίηση ως εργαλείο. Θα αξιοποιηθούν. Αλλά να μην προτρέχουμε και να μην ακούμε δηλώσεις οι οποίες ταυτίζουν άμεσα τη δική μας περίπτωση με το Μαυρίκιου και απευθείας ότι βράμε και τη λύση του όλου του θέματος. Για τις Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ότι θα φύγουν σε μια νύχτα. Επειδή είναι και πιο κοντά στη Μεγάλη Βρετανία, ίσως να φύγουν πιο γρήγορα από το Μαυρίκιο. Μάλιστα, είναι αλήθεια αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.